Λοιπόν, πάμε στο τραπέζι μας να πάρουμε τα πρώτα σχόλια και τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέλευση. Αμαλία Κάτζου, εξ αριστερών μου. Καλημέρα. Αμαλία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο τίποτα, εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Ευδοκία Λελεδάκη, πολιτική συντάκτρια για το The Caller, αν θυμάμαι καλά, που είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά πράσινα βλέπω σήμερα. Λοιπόν, δίπλα στην κυρία Λελεδάκη είναι η κυρία Σιμητροπούλου, η κυρία Αναστασία Σιμητροπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε νομίζω καλά. Την ημέρα που πρέπει να φορέσουμε το πράσινο. Μα νομίζω την τιμώ και εγώ. Έτσι. Εννοείται. Όχι σήμερα. Πολύ έντονα, διακριτικά, αλλά την τιμώ. Λοιπόν, η κυρία Σιμητροπούλου είναι πρώην αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και υποστηρίζει την υποψηφιότητα του κυρίου Χάρη Δούκα. Ο κύριος Τσόγκας, καλημέρα σας. Για άλλη μια φορά τον ευχαριστώ καλημέρα. Που έρχεται εδώ να μας στηρίξει. Ο κύριος Τσόγκας είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ήταν εκπρόσωπος του κυρίου, σε όλη τη διαδικασία αυτή, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΔΕΚΑΠ, αυτή την επιτροπή που ουσιαστικά τηρούσε την προεκλογική διαδικασία, αλλά και συζήτησε για το debate του δεύτερου γύρου που δεν έγινε ποτέ. Και επίσης ο κύριος Πάνος Σόκος, παλιός, καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, θα μας βοηθήσει με τα σχόλια και τις αναλύσεις και τις πληροφορίες του. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ όλες και όλους. Last but not least, που λέμε και στο Βόλο, ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος είναι η νότα ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής. Το δεύτερο μέρος θα είναι ο κύριος Χρήστος Σπύρτζης. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ και θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Δεν το ξέρουν πολλοί, γιατί σπάνια εμφανίζεται στις τηλεοράσεις. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος είναι άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησαν όλα. Είναι αυτός που έβαλε με πολύ μεγάλη έμφαση εδώ και πολύ καιρό το θέμα του αποκλεισμού της υποψηφιότητας του κυρίου Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, όχι. Συγγνώμη. Κύριε Τσόγκα, δεν πειράζει. Να σας πω κάτι. Όχι. Πρωί-πρωί. Να σας πω κάτι. Το να αποκλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ από πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλλον καλό για τον κύριο Ανδρουλάκη είναι. Λοιπόν, του κυρίου Κασελάκη. Έχω μπλέξει με τους κριτικούς, κυρία Τσόγκα. Είναι καλό μέρα Πασόκ σήμερα. Λέμε όπου και να γυρίσει, ένα άκι βλέπει. Έχει ένα δίκιο. Μόνο ένα μικρό σχόλιο. Και η κυρία Λελεδάκη εδώ. Ένα μικρό σχόλιο. Δεν ήμουν υπέρ του αποκλεισμού του κύριου Κασελάκη. Υπέρ τη διαγραφή του, νομίζω. Όχι. Ούτε τη διαγραφή. Ήμουν ο άνθρωπο ο οποίο πίστευα ότι εχθέ. Είχα πει εδώ, σε αυτό το τηλεοπτικό πάνελ στι 23 Αυγούστου, ότι η ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη και η πορεία συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κλείσει τον ιστορικό τη κύκλο. Αυτό ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα και όσα επακολούθησαν, ουσιαστικά μας οδήγησαν σε μια απόφαση συλλογικού οργάνου να σταματήσει η πορεία συρρήκνωσης και ισοστρέφειας του κόμματος. Μιας και ξεκινήσαμε, καταλήξαμε, αλλά ξεκινήσαμε από εσάς, αυτό που έγινε χθες τώρα. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη νωρίτερα εδώ, στον Δημήτρη και στο Βαγγέλη, στον Δημήτρη τον Καμπουράκη και τον Βαγγέλη του Γιακουμή. Ήταν αντιδημοκρατικό, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, και πολλοί λένε ότι όλη αυτή η διαδικασία αποκλεισμού ενός τέως προέδρου από την υποψηφιότητα και με όλα αυτά που έγιναν, τώρα είναι δυνατόν να τσακώνονται μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη με τους 87 και τους 100 έξω από την αίθουσα. Συγγνώμη. Αρένα έγινε. Θα σας απαντήσω. Ποιος προκάλεσε τη διαδικασία αρένας? Ο κύριος Κασελάκης. Διακινόταν ένα μήνυμα τις προηγούμενες μέρες από ηγετικά στελέχη της ομάδας του πρώην Προέδρου, το οποίο καλούσε σε αντισυγκέντρωση και σε λογικές, ακόμα και λιτζαρίσματος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα δεν είναι λίγο αντιδημοκρατικό, το λίγο το βάζω λίγο συσσαγωγικά, ένα αποκλείεται από την εκλογική διαδικασία. Κυρία Κάτζου, να σας το κάνω σε αντιδιαστολή με το κόμμα που σήμερα πρωταγωνιστεί για τον κύριο και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στις διεργασίες. Καλά, δεν είχα μία σχέση στο επίπεδο διαδικασίας στο ΠΑΣΟΚ. Να σας το φέρω σε αντιδιαστολή και να πείτε αν ουσιαστικά θα ήμασταν σοβαρό κόμμα αν είχαμε επιλέξει άλλη πορεία. Το βράδυ των ευρωεκλογών, στα τηλεοπτικά πάνελ, μετέπειτα υποψήφιοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησαν την ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη. Την ίδια στιγμή
και οδηγηθήκαν σε συλλογικές διαδικασίες. Τρεις βγήκαν, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Γιαννακοπούλου, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος και κάποια ακόμα, και ζητήσανε θέμα επανεβεβαίωσης ή μη της ηγεσίας του κύριου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε την πολιτική παρουσία να ξεκινήσει τη διαδικασία και να πάει να επιβεβαιώσει την ηγεσία του. Εμείς... Άμα είσαι παλιό στην πολιτική. Όμως να δείτε λιγάκι την αντιδιαστολή. Να δείτε λίγο την αντιδιαστολή και να καταλάβετε σε τι τέλμα και τι σχέδιο διάλυσης υπήρχε από τον πρώην πρόεδρο και τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε ότι θα μπορούσε ο κύριος Κασελάκης να σηκώσει το γάντι όταν... και να πάει ως πρόεδρο σε απευθείας εκλογή. Συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή. Πριν του κατατεθεί η πρόταση μορφής, έλεγε: δεν πάω στη βάση. Δεν θέλω να μιλήσω τα μέλη του κόμματος και να επιβεβαιώσω. Και κάντε μου πρόταση μορφής. Και κάντε μου μορφής. Από εκεί και πέρα, εφόσον πέρασε η πρόταση μορφής, ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά υπονόμευσε τη λειτουργία του κόμματος. Χθες είδαμε το άκρο νάτο να μιλάμε για μαύρα ταμεία, να μιλάμε για υπονομευτές, να μιλάμε για κουκουλοφόρους, να μιλάμε για εκτροπές. Σας κατηγόρησαν ότι είστε σεξιστές και ομοφοβικοί διάφοροι υποστηρικτές. Αυτές τις χαρακτηρισμούς, να σας πω, εκεί απ' έξω μόνο η Ελένη Λουκά έλειπε. Εκεί απ' έξω, χθες μόνο η Ελένη Λουκά έλειπε. Μόνο η Ελένη Λουκά. Υποκινούμενη. Και ήταν υποκινούμενη από την ηγεσία. Α, όχι, λέω το αντί, λένε για σας. Η χθεσινή ήταν υποκινούμενη, η χθεσινή αντισυγκέντρωση ήταν υποκινούμενη από την ηγεσία του κόμματος. Είδαμε ακόμα και αποδοκιμάζει ο κύριος. Ο κύριος Κασελάκης είπε με ανάρτησή του ότι θα αποδοκιμάζει επιβεβαιώθηκαν, κάτι τέτοιο. Επιβεβαιώθηκαν. Εδώ είδαμε χτες μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής να είναι μέσα έξω στη συνεδρίαση μόνο και μόνο για να υπονομεύσουν τη συλλογική διαδικασία. Ξέρετε, για να το πω πολύ απλά, σε κανένα άλλο σοβαρό κόμμα μια ηγεσία η οποία θα πέταγε τόλους λάθους στο κόμμα, θα υπονόμευε και θα είχε σχέδιο διάλυσης του κόμματος, θα παρέμενε στην εκλογική διαδικασία. Τελεία, τελεία, γιατί θα με κατηγορήσουν εδώ οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ ότι μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία πολιτικά και έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι κύριε Σόκο, νομίζω και έρχομαι στην κυρία Λελεδάκη. Νομίζω ότι συνδέονται οι εξελίξεις. Χθες ζήσαμε όλη αυτή την κατάσταση που περιγράψατε. Δηλαδή ένα κόμμα, μια συνεδρίαση που έγινε αρένα, μια δεύτερη καθαίρεση του κυρίου Κασελάκη. Είχαμε την καθαίρεση του από τη θέση του Προέδρου, την άρση εμπιστοσύνης. Χθες λοιπόν του απαγορεύτηκε να είναι και υποψήφιος Πρόεδρος. Και... καλός ή κακός κατά τη γνώμη σας? Αυτές είναι οι ισοκομματικές διαδικασίες. Πιστεύω κακός. Πιστεύω κακός. Θα μπορούσε να πάει στην βάση και να μιλήσει βάση. Λοιπόν, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Σημασία έχει το γεγονός. Ως δημοσιογράφοι κρίνουμε το γεγονός. Και σήμερα έχουμε μια διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ. Συγκοινωνούν τα δοχεία οι χώροι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Θυμάμαι την εσωκομματική εκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2015-2016, πότε ήταν έτσι, που εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα ως outsider. Έτσι. Λοιπόν, θυμάστε πολύ καλά ότι ουσιαστικά υπήρχαν τα τεράστια προβλήματα τότε με την εταιρεία που είχε αναλάβει να κάνει. Είχε γίνει ένα όργιο με υπονοούμενα ο ένας εναντίον του άλλου. Όχι, δεν κάνει καλές εκλογές. Τελικά. Ναι, έχει αυτό, μια τεχνογνωσία. Είναι η αλήθεια ότι... Know-how έχουν στο ΠΑΣΟΚ. Θα βάλετε ΠΑΣΟΚ Singular Logic δίπλα. Θα αποκτήσετε χορηγό, όπως λέμε, Σκόντα Ξάνθη, ας πούμε. Λοιπόν, θυμάστε λοιπόν τότε ότι δεν βγήκε κανείς... να αμφισβητήσει. Να αμφισβητήσει. Φυσικά. Ο κύριος Κασελάκης από την πρώτη στιγμή με την Κεντρική Επιτροπή μέχρι τώρα... αμφισβητεί τα πάντα. Υπάρχει μια διαφορά, δεν είναι σοβαρό αυτό? Βεβαίως, ο κύριος Κασελάκης αμφισβητεί τα πάντα. Έχει το δικαίωμα να λέει ότι εκλέχθηκε με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Έχει το δικαίωμα να λέει ότι συγκράτησε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 15% της ευρωεκλογές παρά τη διάσπαση. Και έχει το δικαίωμα να λέει ότι θα έπρεπε να δοκιμαστεί κι άλλο, να του δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, ο ίδιος έχασε και δύο ευκαιρίες, κατά την άποψή μου, έχασε και δύο ευκαιρίες να επαναβεβαιώσει την εκλογή του. Η μία ήταν το Φεβρουάριο, όταν ο κύριος Τσίπρας του πέταξε τον μπαλάκι και το είπε, πήγαινε στη βάση. Αμφισβητεί κανείς σήμερα, αμφιβάλλει κανείς σήμερα ότι θα εκλεγόταν ξανά? Πανηγυρικά. Πανηγυρικά. Και η δεύτερη ευκαιρία ήταν όταν πριν από ένα μήνα που έγινε η άρση εμπιστοσύνης, αρνήθηκε ο ίδιος να πάει ξανά στη βάση. Πάλι θα εκλεγόταν ή τουλάχιστον δεν θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα. Λοιπόν, τελεία, πάμε στα πασοκικά τώρα, γιατί
Είδατε. Πάλι είναι, είναι κρίμα και άδικο. Είναι κρίμα και άδικο. Έχει κλέψει την παράσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Λεδάκη, ανατρέπεται το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, ενώ μπορεί να ανατραπεί σήμερα μία διαφορά 8 και πλέον μονάδων υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη, ιδιαίτερα μάλιστα εάν αυτό που είδαμε ως πρώτο στοιχείο συν χίλι φτάσουμε σε μία αρκετά υψηλή συμμετοχή, μικρότερη προφανώς από αυτή της προηγούμενης Κυριακής, αλλά αρκετά υψηλή. Μπορεί να ανατραπεί. Μπορεί να ανατραπεί, έτσι κι αλλιώς η πολιτική είναι γεμάτη ανατροπές. Το θέμα είναι αν μπορεί να ανατραπεί το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Αν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το 13-14%. Θέλω όμως να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο σχετικά με χθες, γιατί έχει σημασία. Είναι σεξι, μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων θα πάει σήμερα στις κάλπες με την ελπίδα ο επόμενος πρόεδρος να φέρει το ΠΑΣΟΚ πιο κοντά στο όραμα για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη, πιο κοντά ίσως ενδεχομένως στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάτσουν κάποια στιγμή οι δυο τους σε ένα τραπέζι και να κάνουν μια συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία. Μετά τα χθεσινά γεγονότα, κάτι τέτοιο, σε κάτι τέτοιο μάλλον απομακρύνεται. Μένει, ναι, μπαίνει τα φόπλακα. Πολλοί το ελπίζουν μέσα στο. Πολλοί. Μια μεγάλη μερίδα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, δεν το έχουν κρύψει. Αλλά τα χθεσινά γεγονότα νομίζω ήταν καθοριστικά ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συζητήσει με τέτοιου είδους πολιτικούς που δεν σέβονται δηλαδή πάνω από 70.000 πολίτες που ψήφισαν τον Στέφανο Κασελάκη και εχθές έδειξαν σε τι είδους δημοκρατικές διαδικασίες πιστεύουν. Για να επανέλθω όμως στο ερώτημά σας, φυσικά ανατροπές υπάρχουν. Να ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και το λέτε. Εάν ο Γερουλάνος Διαμαντοπούλου ή Γιαννακοπούλου, που ήταν και η πιο έτσι, πύρινη στον λόγο της όλη την προηγούμενη διαδικασία, ο Κατρίνης, ο Δούκας έστελναν εξώδικο στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό. Δηλαδή αυτό τον βλέπετε όμως τώρα. Λέμε για μία διαφορά, δεν θα πω πολιτικού ήθους, αλλά πολιτικής έτσι, διαχείρισης, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής, που είναι τεραστίων διαστάσεων. Δεν είναι βαρύ πράγμα ένα εξώδικο και να λέει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι είμαι έκπτωτος, δεν είμαι έκπτωτος, είμαι πρόεδρος. Και να λέει για τα μαύρα τα. Φαντάζεστε τώρα, ο Χάρης Δούκας να μιλούσε για τα μαύρα ταμεία του Σιμίτη, του Γιώργου Παπανδρέου ή του Νίκου Ανδρουλάκη ή του Βαγγέλη Βενιζέλου κτλ. Δεν είναι βαριά πράγματα. Είναι αυτά. Πολύ βαριά πράγματα, γι' αυτό λέω ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν υποθεί ποτέ στο ΠΑΣΟΚ. Δεν θα βλέπαμε ποτέ τέτοιες εικόνες σε αυτή την παράταξη. Και τονίζω ξανά ότι για αυτούς και ακόμα περισσότερους λόγους θα πρέπει να σκεφτούν σήμερα οι ψηφοφόροι πριν πάνε στην κάλπη το μέλλον του κόμματος πώς το θέλουν. Γιατί αυτή η μεγάλη προοδευτική παράταξη που ακούμε ξανά και ξανά θα γίνει μάλλον με διαφορετικούς όρους. Και όχι με πολύ ιδεατούς ότι θα κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα μέτωπο απέναντί του και θα χτίσουμε μαζί μια μεγάλη κεντροαριστερή λοιπόν, παράταξη. Το ακούω αυτό. Είναι μια διάσταση ενδιαφέρουσα υπό την έννοια ότι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας συζήτησης σε πρώτη φάση και ενδεχομένως συνεργασίας στο μέλλον. Να μην αγιοποιούμε το ΠΑΣΟΚ. Έχει στο παρελθόν μεγάλες εντάσεις στο εσωτερικό του. Θυμίζω το 2007 όταν έχασε ο Γιώργος Παπανδρέου και αμφισβητήθηκε. Διέγραψε το Σιμίτη. Αυτό έγινε μετά. Το 2007 λοιπόν μόλις ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, του αμφισβητήθηκε το δικαίωμα ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να μιλήσει στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης τότε. Και έγινε μια θυελλώδη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος που λοιπόν, στην ουσία θέλησαν να τον καθαρέσουν εκείνη τη στιγμή. Επειδή από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ήλιον και θα μεταφερθούμε εκεί, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Τσόγκα και από την κυρία Σημητροπούλου. Αυτό που είπε η κυρία Λελεδάκη έχει ένα ενδιαφέρον. Υπό την έννοια, κύριε Τσόγκα, ότι θα πάρουμε με σας το ενδεχόμενο που φαίνεται να είναι και το πιθανότερο αυτή τη στιγμή, αλλά τίποτα, ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική, ότι εκλέγεται ο Νίκος Ανδρουλάκης από αύριο το πρωί. Δύο πράγματα ρωτώ. Πρώτον, τι θα κάνει με τους άλλους 5 συνυποψηφίους του? Θα δούμε μια νέα ηγετική ομάδα, ένα ξαναμοίρασμα των ρόλων, ένα πιο ανοιχτό κόμμα, όλα αυτά δηλαδή που του καταλόγησαν, πρώτο αυτό. Και δεύτερον, θα υπάρξει, όταν έχουμε και νέα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ των όμορων αυτών χώρων,
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αρχικά, και ξεκινώ από το τελευταίο, και σε σχέση με το σχόλιο της κυρίας Λεδάκη, είναι νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και εμείς από την αρχή. Δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει οποιαδήποτε η μεγάλη κεντροαριστερά μάλλον, με όρους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι εμείς με τον ΣΥΡΙΖΑ σε όρους συνεργασίας από τα πάνω. Και νομίζω αυτό αποδεικνύεται. Το μοντέλο το οποίο εμείς προτείνουμε είναι μια διάδραση από κάτω, με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ που τα τελευταία χρόνια κατανοώ ότι ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, με τους προοδευτικούς πολίτες από το κέντρο μέχρι την αριστερά. Και θεωρώ ότι αυτό... Πρακτικά αυτό πώς μπορεί να γίνει, κύριε Τσόγκ, γιατί το ακούω πολύ συχνά, αλλά πρακτικά στην πολιτική... Φαίνεται πολύ δύσκολο να συμβεί. Θα δώσω το παράδειγμα του Ηρακλείου. Στο Ηράκλειο, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ είχε 43% ναι, και το ΠΑΣΟΚ στο 12%. Στις τελευταίες ευρωεκλογές. Άρα εσείς λέτε να μεταφερθούν οι ψηφοφόροι. Αυτό μόνο έχετε στο μυαλό συνεργασία. Δεν θα έρθουν οι ψηφοφόροι άμα έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Τότε έχετε συνεργαστεί και στο παρελθόν με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν μαζικά οι ψηφοφόροι σας ψήφισαν Αλέξη Τσίπρα. Άρα. Δεν είναι συνεργασία αυτό. Όχι, αυτό είναι μετακινήσεις ψηφοφόρων. Μα προφανώς δεν μιλάμε για συνεργασία και στην τελική με ποιον να συνεργαστεί. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνεργαστεί με όλα τα κόμματα. Και με τον Πασόκ έχει συνεργαστεί γιατί σας πήρε τις ψήφους και με το ποτάμι συνεργάστηκε. Εσείς τώρα μιλάτε για προεκλογικές συνεργασίες, γιατί βάσει και του συντάγματος δεν μπορεί να υπάρχουν. Για πολιτικές συνεργασίες μιλάω εγώ. Και του που μπορεί νόμου, να πάρουν δε, και εκλογικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να γίνουν συνεργασίες πριν τις εκλογές. Τώρα από εκεί και πέρα. Όχι, μπορεί να γίνει. Αυτό που λένε εκλογική συμμαχία και το λένε βεβαίως είναι αλήθεια περισσότερο από το ΣΥΡΙΖΑ με κοινά ψηφοδέλτια είναι κάτι που το επιτρέπει. Δεν λέμε μόνο ο εκλογικός νόμος. Δεν λέμε μόνο και άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει. Αλλά το λέω απλώς για να είμαστε. Αυτό που ενδεχομένως υπονοεί ο κύριος Τσόγκας, δηλαδή συνασπισμός κομμάτων, ναι, δεν μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας και στο κομμάτι το οργανωτικό και στο κομμάτι το επικοινωνιακό. Σίγουρα τόσο οι συνυποψήφοι, όσο και άλλα στελέχη τα οποία έχουν αναδειχθεί όλο αυτό το τελευταίο διάστημα θα έχουν επιτελικό ρόλο σε αυτό που λέμε τη νέα δομή του ΠΑΣΟΚ. Θα μπουν μπροστά, ίσως με κάπως μια σκιώδη κυβέρνηση όπου θα ανατεθούν συγκεκριμένοι ρόλοι σε συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι θα έχουν ένα καθημερινό τετ με τους υπουργούς κυβέρνησης ώστε και αντιπολίτευση. Αυτό που λέει ο κύριος Τσόγκας, έστω και ως πρόταση, αν και εγώ εικάζω ότι κάτι παραπάνω ξέρει, είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι είδηση, κύριε Αργυρέ. Ότι δηλαδή πάμε για τη συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης. Λοιπόν, μισό λεπτό. Νίκος Ανδρουλάκης στο Ήλιον. Ναι, Σπύρο. Ναι, μόλις έφτασε ο νυν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μαζί με κομματικά στελέχη που τον ακολουθούν, τον υποδέχτηκαν για εδώ μετά χειροκροτημάτων. Βλέπετε, χαιρετά αυτή τη στιγμή τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Χαμογελαστός, ευδιάθετος, έχει μια μικρή επικοινωνία μαζί τους με την ταυτότητα στα χέρια. Και τώρα κατευθύνεται προς το παραβάν. Δεν ξέρω, έχουν μπει μπροστά. Τώρα θα τον δούμε από εδώ. Εδώ θα γίνει ταυτοποίηση, η απαραίτητη. Πιθανότατα θα κάνει και δηλώσεις μετά, μόλις καταθέσει την ψήφο του. Θα είναι γρήγορη η διαδικασία αυτή τη στιγμή, καθώς δεν υπάρχει έντονη κίνηση αυτήν την ώρα. Βλέπετε εδώ συνομιλεί με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής σε καλό κλίμα και με καλή διάθεση. Θα καλέσει, φυσικά, θα έχει ο στόχος του να καλέσει αργότερα και τους εκλογείς που ψήφισαν την πρώτη Κυριακή να έρθουν στην κάλπη. Αυτό μας μετέφεραν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται κοντά και από το γραφείο τύπου. Στις δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες ζήτησε ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των μελών του κόμματος για ένα ΠΑΣΟΚ στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Ενώ την προηγούμενη Κυριακή να πούμε ότι είπε πως στόχος είναι να γίνει το άλμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να μπουν οι βάσεις μέσα από αυτήν την εκλογική διαδικασία για να ανήκει στις εθνικές εκλογές. Μόλις τώρα είναι έτοιμος να ψηφίσει, να καταθέσει την ψήφο του στην πράσινη κάλπη.
και απαραίτητες φωτογραφίες. Εδώ βλέπετε χαμογελαστός. Και πιστεύουμε ότι από λεπτό σε λεπτό, τώρα σε δευτερόλεπτα, θα είμαστε σε θέση να μας κάνει και κάποιες δηλώσεις και να στείλει το μήνυμά του. Βλέπουμε, συνεχίζουμε να βλέπουμε την εικόνα και περιμένουμε τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Λοιπόν, έχω μια αποκλειστική πληροφορία. Θα την πω. Ξέρω τι ψήφισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Έτσι μου στόπ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του. Πρόεδρε, είμαστε στον αέρα. Μισό λεπτάκι, δεν είμαστε όλοι. Μισό λεπτάκι, παιδιά, είναι οι κάμερες. Είμαστε εντάξει όλοι. Λίγο από εδώ, λίγο από εδώ. Όχι, μισό λεπτάκι, περιμένετε. Είστε μπροστά. Όχι, αγάπη μου. Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου. Και αυτό δεν μας χαρίστηκε. Το πετύχαμε με αγώνα, με κόπο, με προσπάθεια. Και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό τους χιλιάδες απλούς ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που πάλεψαν τα πιο δύσκολα χρόνια σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Σήμερα ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Γιατί τα δύσκολα είναι πίσω μας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Σήμερα ζητώ ξανά την εμπιστοσύνη σας για τη μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη που θα ανταποκριθεί στις νέες προσδοκίες του ελληνικού λαού για μια πατρίδα πιο ισχυρή και για μια κοινωνία πιο δική. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Έχει ενδιαφέρον, έτσι όπως το περιέγραψε. Προφανώς έχει κατά νου και όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τελευταίο σχόλιο. Επαναλαμβάνω λοιπόν την πρόταση Παύλα είδηση που μας έδωσε ο κύριος. Πρόταση, εσείς κρατήστε πρόταση. Εγώ, επειδή λίγος πολύ ξέρουμε την ανθρωπογεωγραφία την κομματική στο ΠΑΣΟΚ, το να το λέτε εσείς έχει ενδιαφέρον, ότι μία πρόταση του κύριου Τσόγκα, ότι ενδεχομένως όλοι οι ανθυποψήφοι μπορούν να είναι κεντρικά στελέχη σε μια σκιώδη κυβέρνηση. Να αξιοποιηθούν, ναι. Που θα δημιουργήσει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης εφόσον εκλεγεί την επόμενη μέρα. Ωραία. Φυσικά, φυσικά. Όποιος δεν δέχεται όμως αναλαμβάνει και το κόστος της ευθύνης. Καλά, ο κύριος Χάρης Δούκας είναι και δήμαρχος. Ένα θέμα των επικριτών του κυρίου. Για να πάμε και στην κυρία Σημητροπούλου. Απλά ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή φτάνουμε στο τέλος μιας διαδικασίας πολύμηνης, νομίζω ότι όταν στις 30 Ιουνίου ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε στην Κεντρική Επιτροπή τότε την προσφυγή στις κάλπες, προκειμένου όπως τότε είχε πει να επιδιώχοντας την ευθύνη απέναντι στα μέλη του ΠΑΣΟΚ και να μην, για να σταματήσει αυτός ο κύκλος εστρέφειας που υπήρχε τότε και να το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει μπροστά, νομίζω 3,5 μήνες μετά και όπως όλοι και ομολογουμένως έχουμε δει σε μια υποδειγματική πολιτική διαδικασία, εκτιμώ ότι το χρέος του στον απλό κόσμο του ΠΑΣΟΚ το έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει από μια διαδικασία πιο ενωμένο και πιο συμπαγές από ποτέ, άμα δούμε και την κατάσταση στα υπόλοιπα κόμματα. Και νομίζω ότι πλέον το μέλλον είναι μόνο αισιόδοξο. Λοιπόν, κυρία Σημητροπούλου, είχαμε την κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή της προεκλογικής περίοδου για τον δεύτερο γύρο. Είχαμε δύο, μία έμεση αλλά σαφής και μία σαφής. Στήριξη στον κύριο Δούκα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, και από την συνυποψήφιά του στον πρώτο γύρο, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Είναι ικανές αυτές οι στηρίξεις να δημιουργήσουν νέα δεδομένα στη σημερινή διαδικασία και να ανατρέψουν το προβάδισμα του κυρίου Ανδρουλάκη? Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το πραγματικό γεγονός ότι την προηγούμενη Κυριακή το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι είναι εδώ, ότι οι ψηφοφόροι συμπολίτες ελπίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνη η παράταξη όπου πραγματικά θα τους εκφράσει και θα μπορέσει να τους βγάλει από ένα διέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει με την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, στο ερώτημα το οποίο θέσατε, την προηγούμενη Κυριακή οι κάλπες μηδενίσανε. Ξεκινάμε λοιπόν ένα καινούριο αγώνα, ο οποίος ξεκίνησε από τη Δευτέρα το πρωί. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας είναι σαφή και ξεκάθαρα, διότι το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Ή επιλέγεις τη στασιμότητα, και όταν εννοούμε στασιμότητα είναι μια κατάσταση την οποία
δεν την κρύβει κανείς. Δηλαδή, άμα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, θα συνειδητοποιήσουμε και θα σκεφτούμε καθαρά για ποιο λόγο φτάσαμε στις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Φτάσαμε λοιπόν σε εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, διότι στις ευρωεκλογές, με 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους που απόλυσε η Νέα Δημοκρατία και 1 εκατομμύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε μια διαρκή περιδίνηση, το ΠΑΣΟΚ δεν κατόρθωσε να σηκώσει ανάστημα και να κάνει την υπέρβαση. Μάλιστα, επειδή έχει ακουστεί από την τωρινή ηγεσία περί αμφισβητιών, είναι ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βγήκε και είπε ξεκάθαρα ότι σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ βγει τρίτη παράταξη, αυτό συνιστά πολιτική ήττα. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε στην διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών. Τώρα, είναι μεγάλη τιμή η δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Παπανδρέου και φυσικά και η συνυποψήφια του κυρίου Έχετε Χάρη Δούκα. Έχετε δύο Παπανδρέου στην πλευρά σας. Βεβαίως. Αυτό είναι το επόμενο το οποίο ήθελα να σας πω, όπου ξεκάθαρα ο πρώτος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βγήκε δημόσια και δήλωσε τη στήριξή του στο Χάρη Δούκα. Όλοι όμως, και οι πέντε συνυποψήφοι, θέλω να διευκρινίσουμε το εξής. Συγγνώμη, Αμαλία, για να κοπούλω ένα. Και οι πέντε. Δεν είναι σύνηθες να συμφωνούν ο Γιώργος με τον Νίκο. Όχι, εννοείται. Το έλεγα λοιπόν. Και οι πέντε. Και οι πέντε συνυποψήφοι. Στην εγγραφή του κύριου Παπανδρέου πριν 3 χρόνια. Και οι πέντε. Αλλάζουν. Γι' αυτό λέμε ενώνουμε δυνάμεις. Όταν λέμε εμείς ενώνουμε δυνάμεις, το εννοούμε στην πραγματικότητα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι πέντε συνυποψήφοι, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, εξέφρασαν ένα κοινό προνομαστή, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει επιτέλους από τον κύκλο της επιβίωσης να περάσει στον κύκλο της υπέρβασης. Και αυτό πραγματικά εμείς καλούμε και από το βήμα το οποίο μας δίνεται τους ψηφοφόρους, συμφωνώ, να σκεφτούν σωστά, να σκεφτούν την αλλαγή, να σκεφτούν την επόμενη μέρα ποιος μπορεί να εκφράσει, γιατί το δίλημα είναι καθαρό. Ή έχουμε στασιμότητα ή έχουμε αλλαγή. Πρεσβεύουμε την αλλαγή. Θέλουμε την ελπίδα ξανά στα μάτια των συμπολιτών μας να έρθουν, να στηρίξουν, έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα να μπορεί να διεκδικήσει μια κυβερνητική πορεία απέναντι στην κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ολισθαίνει και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και ένα τελευταίο. Όταν θέλεις να διεκδικήσεις κάτι, πρέπει πρώτα να φτιάξεις το σπίτι σου. Εμείς είμαστε αυτής της άποψης. Για να εμπνεύσεις τον πολίτη, τον συμπολίτη σου, πρέπει πρώτα να διορθώσεις τα δικά σου Ξέρετε θέματα. Ξέρετε τώρα, κυρία Σημητροπούλου, και πάω αμέσως στην κυρία Λεβέκη που χαμογελούσε. Αυτό που καταλογίζουν η άλλη πλευρά και κάποιοι ενδεχομένως ενδιάμεση στον κύριο Δούκα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι είναι πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά. Ότι είναι πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε κάτι. Υπάρχουν υπόγειες δρομές. Έχουμε. Ότι θέλει να πάει το ΠΑΣΟΚ για το ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε λίγο στις θέσεις μας κρυστάλλινοι και καθαροί. Από την πρώτη στιγμή της υποψηφιότητας του κυρίου Δούκα έχουμε ακούσει πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, επιθέσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Στην αρχή λέγανε ότι θέλει να το πάει το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, εφόσον δεν τους βγήκε αυτό το αφήγημα, επειδή ακριβώς καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει ο κύριος Δούκας να σιριζοποιήσει. Λοιπόν, ξεκάθαρα ο κύριος Δούκας ήταν, είναι και θα είναι ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επί της αείμνησης Προέδρου Φόφης Γεννηματά ήταν τομεάρχης ενέργειας. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την παράταξή του. Ήταν στρατιώτης μπροστά σε κάθε κρίσιμο μονοπάτι, σταυροδρόμι. Έδινε το παρόν, θα το δίνει το παρόν. Και έχει πει όσον αφορά για το ΣΥΡΙΖΑ ότι σε καμία περίπτωση εμείς απευθυνόμαστε, γιατί μιλήσατε πριν για μετακινήσεις. Εμείς δεν μιλάμε για μετακινήσεις, εμείς μιλάμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, ένα αυτόνομο, δυνατό ΠΑΣΟΚ, όπου θα μπορέσει να ενώσει δυνάμεις στην κοινωνία. Λοιπόν, κύριε Μπουλέκο, επειδή σας βλέπω, ναι, θα κλείσω με εσάς ούτως ή άλλως. Κυρία Λεδάκη, να ρωτήσω κάτι. Επειδή τώρα βάλατε έτσι μια ενδιαφέρουσα παράμετρο, ότι δηλαδή με όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον ακυρώνεται το ενδεχόμενο της όποιας σύμπραξης, συνεργασίας, διαλόγου κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, κατά τη γνώμη σας, ότι το ΠΑΣΟΚ
θέλετε να πάρουμε και τις δύο εκδοχές. Εγώ θα πάρω και τις δύο εκδοχές για να είμαστε και δίκαιοι. Είτε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε με τον Χάρη Δούκα, μπορεί από μόνο του με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα και με τα πολιτικά δεδομένα, τα εκλογικά των τελευταίων ευρωεκλογών, μπορεί να κάνει ένα άλμα πολύ πάνω από το 30% και αυτόνομα και αυτοδύναμα να διεκδικήσει να γίνει κυβέρνηση. Γιατί αυτό λένε και οι δύο υποψήφοι. Δεν θέλω να στεναχωρήσω κόσμο τώρα και θα το κάνω. Να το κάνετε. Εκτιμώ ότι με κανένα από τους δύο υποψηφίους δεν μπορεί να επιτευχθεί ένα ποσοστό πάνω από 20%. Και λέω πάρα πολύ. Και θέλω να σχολιάσω κάτι πολύ μικρό σχετικά με όσα αναφέρθηκαν πριν. Ότι μπορεί να έγινε. Αλλά αυτό που λέτε. Μισό λεπτό. Ναι. Θέλω λίγο παραπάνω. Όταν λέτε ότι. Ουσιαστικά λέτε ότι το ταβάνι αυτού του Πασόκ, όποιος κανεκλεγεί, είναι το 20%. Απλά δεν το ένα κακό. Ταβάνι έχει κρυθεί. Το άλλο δεν είναι κακό, θα πω εγώ. Γιατί αν στις δημοσκοπήσεις προσεχώς γράφει το Πασόκ δύο μπροστά. Και η Νέα Δημοκρατία πάλι δύο μπροστά, αλλά ψηλά στο δύο, κοντά το 30. Αρχίζει και κουνιέται λίγο. Ούτως ή άλλως, οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει στην πρόθεση ψήφου είναι για πρώτη φορά. Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Πασόκ σε μονοψήφιο αριθμό. Και η εκτίμηση ψήφου είναι στο 17-18%. Δεν ξέρουμε τι δυναμικές θα αναπτυχθούν σε 2,5 χρόνια που θα γίνουν εκλογές. Θα ολοκληρώσει, κύριε Λεδάκη, γιατί. Σωστά, νομίζω ότι είναι άγερη. Αυτή είναι μια συζήτηση. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει προφανώς από αύριο το πρωί. Έχουμε δει το Πασόκ και στην προηγούμενη εσωκομματική εκλογή. Όταν εξελέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, σωστά, που έκανε ένα άλμα, πήγε στο 17-18% στις δημοσκοπήσεις και τελικά. Ορίστε. Ισορρόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά. Δεν μπόρεσε να ανέβει το Πασόκ. Ισορρόπησε, ας πούμε. Φυσικά λοιπόν, θα κριθεί και από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και ανάλογα με το ποιος είναι κομμάτι της αντιπολίτευσης. Τελικά ο πρόεδρος του κόμματος, είτε είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανάλογα με τους χειρισμούς του, είτε είναι ο κύριος Δούκας, ανάλογα με τα όσα θα καταφέρει να πράξει, είτε όπως τονίσατε, είναι και δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι θα πατάει σε δύο βάρκες. Δεν είναι δύο βάρκες. Μπορεί να είναι και τρεις. Αλλά τέλος πάντων θα είναι πολύ δύσκολο να είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης μέσα στη Βουλή να αναπέμπεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και παράλληλα να μπορεί ο Χάρης Δούκας να τρέχει σε όλη την Ελλάδα ενώ θα είναι δήμαρχος Αθηναίων. Θα είναι και για τον Χάρη Δούκα αλλά και για τον Νίκο Ανδρουλάκη μια πολύ δύσκολη υπόθεση, όποιος και αν είναι πρόεδρος, να καταφέρει να πάει μπροστά το κόμμα. Δεν αφισβητώ ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Τσόγκας, αλλά την επόμενη μέρα δεν θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αξιοποιήσει στελέχη όπως είναι η Νάντια Γιανακοπούλου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ο κ. Χριστοδουλάκης και άλλα στελέχη τα οποία τον υπονόμευταν. Έτσι, συγγνώμη. Δεν μπορεί να είναι τόσο large, λέει. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο large ο Νίκος Ανδρουλάκης και κανένας δεν θα ήταν στη θέση του. Τον υπονόμευταν. Μου έλεγε κάποιο στέλεχος παλιό του Πασόκ, χωρίς, πώς το λένε, διακριτή στάση αυτό τον καιρό υπέρ του ενός ή του άλλου, ότι αν εκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να επανεφεύρει τον εαυτό του και ότι αυτό δεν είναι εύκολο, διότι λέει και στην πολιτική όπως στη ζωή για όλους ισχύει, κυρία Συντροπούλου, μην χαμογελάτε. Δεν χαμογελάω. Πρώτα λέει σου βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Και μετά το χούι να κάνω ένα σχόλιο. Και εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο και ο Νίκος Ανδρουλάκης νομίζω ήταν και λίγο πιο χαλαρός γενικότερα. Όχι, έκανε καμπάνια εξαιρετική. Και στην εξτρεφιά του και νομίζω έδωσε. Σαν να βγει και έξω το κουτάκι που ξέρουμε. Και νομίζω έδωσε ψήγματα. Για να κλείσω αυτά που έλεγα πριν, για να κλείσω αυτά για τον κύριο Παπαντρέου. Σα ζωντάνε. Έχω το πρώτο αποτέλεσμα. Από το Σίδνεϊ Αυστραλίας. Ναι, τώρα αυτό λέγαμε. Το Σίδνεϊ Αυστραλίας. Επείτε το τώρα, γιατί έχετε χαρά. Ψήφισαν 47. Όχι, δεν πρέπει να το δώσουμε, μου λέει ο Γιάννης Αργυρός. Και εμείς το έχουμε, λέει. Νομίζετε ότι το έχετε μόνο εσείς. Και εμείς το έχουμε, αλλά δεν επιτρέπετε. Σας έσωσα από την παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας. Θα κάνω ένα σχόλιο. Μου το χρωστάτε. Θα κάνω ένα σχόλιο. Πάντως, η διαφορά που θα έχει ο πρώτος από τον δεύτερο υποψήφιο, αν είναι 55-45, αν είναι 50-40, 51-41. Θα παίξει πολύ σημαντικό 59-41. ρόλο. 59-41. Ναι, 59-41. Ναι. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Αν είναι 5 μονάδες, 8 μονάδες, 10 μονάδες, δεν ξέρω τι θα είναι. Ναι. Λέω για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ο νέος πρόεδρος, είτε είναι ο κ. Ανδρουλάκης, είτε ο κ. Δούκας, την επόμενη μέρα. Εκεί τα κουκιά. Αλλά, θα είναι εδώ πέρα τώρα, επειδή είναι και μεγάλη η αριθμή, εδώ στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης πήρε 72, αν θυμάμαι καλά, χιλιάδες ψήφους. Και η κυρία Αξιόγλου κοντά στις 60. Δηλαδή είχαν περίπου 12.000 ψήφους διαφορά. Λοιπόν, και ουδείς ανέφερε σε όλη αυτή την πορεία, επειδή
Και η κυρία Αξιόγλου έκανε το λάθος και η ίδια φεύγοντας ουσιαστικά έβγαλε τον εαυτό της από το κάδρο, ότι είναι μια διαφορά 12.000 μικρή τσίφ. Διαφορά. Δεν είναι μια διαφορά είναι. 200, 100, 80.000. Ναι, πάντως η πλευρά Κασελάκη χρησιμοποιεί το επιχείρημα. Η δημοκρατία δηλαδή και στους αριθμούς μερικές φορές ρόλο. Πρέπει να αποτυπώνεται και παίζει ρόλο. Ναι. Δύο πράγματα. Και ένα ναι, αλλά δεν ολοκλήρωσε. Α, συγγνώμη. Να αφήσουμε να ολοκληρώσει η κυρία Λεδάκη και έρχομαι σε εσάς. Δευτερόλεπτα. Απλά θέλω να πω ότι μην έχουμε ως δεδομένο ότι η χθεσινή πολύ έμεση στήριξη του Γιώργου Παπανδρέου και η πριν λίγες μέρες πολύ επίσης έμεση στήριξη του Νίκου Παπανδρέου θα οδηγήσουν, θα καθοδηγήσουν τα παπανδρεϊκά στελέχη. Δεν ανέφερε μαζί με τον Χάρη Δούκα, δεν ανέφερε κάτι τέτοιο στο κείμενό του. Είπε συνήθως δεν προτιμώ τη στασιμότητα. Έτσι έγραψε. Η αποκλήση του κύριου Δούκα ήταν λίγο πιο έντονη. Ναι, είπε πάμε Νίκο και πάμε Γιώργο. Υπήρξε η έγκριση από τον κύριο Παπανδρέου. Να λέμε σε πριν. Να Πασόκ στην Δημοκρατική Παράταξη στον Ιδρυτή. Μιλάτε για την ιδρυτή. Είναι ταυτοτική με το Πασόκ η λέξη αλλαγή. Δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει και στην κοινωνία. Θα σας πω μόνο αλλά ότι αν κάποιος και στον κόσμο του Πασόκ, γιατί η λέξη αλλαγή συμβόλησε όλες τις αλλαγές, τις προσδοκίες και ο γενεών πολλών του 1981 και ανήκει στη Δημοκρατική Παράταξη και θα είναι και το σύνθημά μας στις επόμενες εθνικές εκλογές θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ναι, θα πάμε και στον κύριο Γερουλάνο που ψηφίζει. Εγώ θα πω μόνο το εξής, ότι όποιος διαφωνεί με την αξιοποίηση τέτοιων δηλώσεων μπορεί εύκολα και μέσω κύκλων του, έτσι, γιατί διαψεύσει. Οι σωστά. Κύκλοι κάνουν δουλειά, λοιπόν, να το αμφισβητήσει. Ψηφίζει ο κύριος Γερουλάνος. Εντάξει, αν τον περιμένουμε μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μέχρι να κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Γερουλάνος, έτσι δεν είναι? Ναι, να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, κύριε Μπουλέκο, κάτι ξεκινήσατε να λέτε. Αν ένα σχόλιο μου επιτρέπετε να κάνω, είναι αφού ολοκληρωθούμε το καλό οι διεργασίες στο Πασόκ. Δεν ας κατηγορήσουν για εισπίδηση. Όχι, δεν θα ανακατευτώ εγώ. Εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι. Ο κύριος Γεωργιάδης στενοχωριέται γιατί ο καλύτερος πριμποδότης της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Κασελάκης. Και στενοχωρήθηκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και τον καταλαβαίνω. Ναι. Στενοχωρήθηκε πολύ χτες. Γιατί χάσανε όποτε ερχόταν η Νέα Δημοκρατία στα σκηνιά, βρισκόταν ο κύριος Κασελάκης και του έδινε πολιτικό άλοθη. Αλλά πάμε λιγάκι να βάλουμε. Ο Κασελάκης από την πλευρά του λέει ότι εσείς προσφέρατε πολιτικό άλοθη με την εσωστρέφεια που δεν αφήνατε να εμφανούν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κοντός, την εσωστρέφεια, τη συρρήκνωση και την πολιτική απαξίωση και τη μετατροπή της πολιτικής σε ένα lifestyle πολιτικό, παραπολιτικό κρεσέντο στην πολιτική ζωή του τόπου τα έφερε ο κύριος Κασελάκης. Όμως, επειδή θέλω να σταματήσω. Να σα ρωτήσω κάτι. Να ολοκληρώσω μόνο τη σκέψη μου, σας παρακαλώ. Γιατί το έχω στο μυαλό μου ώρα. Και επειδή νομίζω ότι θα είναι το θέμα των επόμενων ημερών. Η κυρία Τζάκρη χθες ήταν αυτή που εκπροσώπησε με πολύ πάθος, με πολύ ένταση, με μεγάλη ένταση, την πλευρά Κασελάκη. Ρωτώ ευθέως. Ωραία, μόλις κάνει δηλώσεις ο κύριος Γερουλάνος, συνδεόμαστε αμέσως. Ρωτώ ευθέως. Μπορεί να παραμείνει γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Τζάκρη ή θα τεθεί ενδεχομένως, με βάση και όσα υπόθηκαν χθες, θέμα και δικής της μάλλον διαγραφής? Καταρχήν δεν τίθεται θέμα διαγραφής. Θεωρώ ότι όταν κάποιος έχει θεσμικό ρόλο, όπως είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και μέλος πολιτικής γραμματείας, και να υπηρετεί στο θεσμικό του ρόλο μετατρέπεται σε ομαδάρχη του κύριου Κασελάκη ή του οποιοδήποτε υποψήφιου πρόεδρου, τότε πρέπει να επιτελέσει το ρόλο του ομαδάρχη και όχι του θεσμικού ρόλου. Άρα τι έκανε, να παραιτηθεί από τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας? Αυτά είναι θέμα του προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας και της πολιτικής γραμματείας, θα αποφασίσουν. Εγώ εχθές σε μια τοποθέτηση της κυρίας Τζάκρη, η οποία ασχημονούσε κατά το μενό της Κεντρικής Επιτροπής, της απάντησα, γιατί ήμουν ο επόμενος που μίλησε κατά τη συνεδρίαση, της απάντησα σε όλα τα ζητήματα που έθεσε. Ξέρετε κάτι, είναι πολιτικά λάθος. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γερουλάνο, κύριε Μπουλέκο, σας διακόπτω. Παύλος Γερουλάνος, δηλώσεις. Σήμερα ολοκληρώνεται μια εξαιρετικά σημαντική εσωκομματική διαδικασία η οποία εξελίχθηκε εξαιρετικά ομαλά και συντεταγμένο.
Καλώ όλους τους φίλους και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και σήμερα να έρθουν να ψηφίσουν για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να έχουμε το αποτέλεσμα του βραδιού που θα είναι προφανώς όπως και της προηγούμενης μέρας απόλυτα σεβαστό. Δεν έχουμε χρόνο όμως την επόμενη μέρα. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα, όποιος και αν κερδίσει. Αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά για να της αντιπολίτευσης προς τη Νέα Δημοκρατία και συντεταγμένη πορεία για να νικήσουμε τις επόμενες εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Να είναι ένα σκέλεγχο που θα αξιοποιηθεί, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Από τον κύριο Ανδρουλάκη. Λέω, αν είναι ο κύριο Ανδρουλάκη, δεν ξέρω. Θα αξιοποιηθεί. Ναι, φυσικά, ναι. Να ολοκληρώσω μόνο τη σκέψη μου, σας παρακαλώ. Επειδή ήθελα να βάλω δύο ζητήματα για να κλείσουμε τα θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ χτες άλλαξε σελίδα. Έβαλε stop σε αυτό που λέγεται παραπολιτική. Πλέον θα λέει και ο Κασελάκης θα πάει στο συνέδριο και εκεί θα. Θα πάμε σε ένα συνέδριο επανέλθει. Θα λογαριασμό θα γίνει και θα κατέβει υποψήφιο. Μπορεί στο συνέδριο αυτό. Να θέσει, κύριε Μπουλέκο. Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν. Να ανατρέψει την απόφαση. Λέγαμε του 1 εκατομμυρίου να είναι λίγα πλέον. Στις 24 Οκτωβρίου, κύριε Κοντό. Μπορεί στο συνέδριο η πλευρά Κασελάκη να αμφισβητήσει την απόφαση έκπτωσης του της Κεντρικής Επιτροπής και να επαναφέρει την υποψηφιότητα Κασελάκη για τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. 24 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται. Λίγουν οι υποψηφιότητες. Λίγουν οι υποψηφιότητες. Ναι. Ο κύριος Κασελάκης στις τρεις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί για να είναι κάποιος υποψήφιος, που ήταν οι 30 υπογραφές, η κατάθεση υποθενέσκης και ο σεβασμός στις συλλογικές αποφάσεις και στο καταστατικό του κόμματος και στις ιδρυτικές αρχές της αριστεράς, ουσιαστικά τις ποδοπάτησε όλες. Ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές έκανε μια πολιτική επιλογή. Ήταν πολιτική απάντηση χθες στον κύριο Κασελάκη. Η πολιτική απάντηση είναι ότι με ανθρώπους οι οποίοι υπονομεύουν την πολιτική λειτουργία του κόμματος και θέτουν σε ένα μόνιμο σπιράλ συρρήκνωσης και απαξίωσης και θεωρούν τη συνεργασία και τον ευρύτερο πολιτικό διάλογο των δημοκρατικών δυνάμεων και των προοδευτικών δυνάμεων ως προϊόν διαπλοκής και τα μέλη του κόμματος ως υποκινούμενα από τη διαπλοκή, ουσιαστικά δεν έχουν θέση και δεν μπορούν να έχουν θέση ευθύνη σε αυτό το κόμμα. Και για να κλείσω. Ναι, δεν πρέπει, λέει, να το αποφασίσει ο κόσμος αυτό. Με συγχωρείτε. Τι λένε, κύριε. Δεν έχω προσωπικά. Ότι φοβάσαι τον κύριο Κασελάκη, ότι ελέγχει την πάση του κύριου Κασελάκη σε αυτό το συνέδριο. Η δημοκρατία δεν εκδικείται. Το λέω ανοιχτά γιατί. Η δημοκρατία δεν εκδικείται. Δεν παίρνω θέση. Σας λέω ότι λένε η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά ουσιαστικά έχει πει τόσα πράγματα, έχει πει και δεν έχει κληθεί να αποδείξει τίποτα. Έχει μιλήσει για μαύρα ταμεία, έχει μιλήσει για εξώδικα. Φοβάστε όμως. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πάει στη βάση και ο κύριος Κασελάκης θα εκλεγεί πανηγυρικά. Δεν υπάρχει κάτι να φοβηθούμε από τον κύριο Κασελάκη. Ουσιαστικά ο κύριος Κασελάκης φοβάται από το βράδυ των ευρωεκλογών μέχρι σήμερα. Φοβάται να αντιπαρατεθεί πολιτικά και λειτουργεί παραπολιτικά. Ο Παύλος Πολάκης είπε όμως, κύριε Μπουλέκο, εγώ δεν θέλω να τον αποκλείσω, θέλω να τον νικήσω. Όλοι μας, εμείς ουσιαστικά. Που ακούστηκε. Πολιτικό, πολιτική αποκλείσεις. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Είναι όλοι. Πολύ τη διαδικασία. Κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ναι. Ας πω. Όλη η διαδικασία, κύριε Κοθρόνη, είναι λάθος. Και ουσιαστικά πρέπει, εγώ προσωπικά, από σήμερα, σταματάω να ασχολούμαι με το πολιτικό κεφάλαιο που λέγεται Στέφανος Κασελάκης για την αριστερά. Εσείς μπορεί να σταματάτε, αλλά. Έκλεισε. Έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει σε ένα συνέδριο επανίδρυσης, σε ένα συνέδριο επαναφοράς πολιτικής. Κύριε Μπουλέκο, εάν έγινε στην Κεντρική Επιτροπή, στο συνέδριο, όταν βρείτε χώρο και μας τον πείτε, θα ανακοινωθεί ο χώρος. Ξέρετε τι θα γίνει απ' έξω. Ξέρετε ποιος θα γίνει απ' έξω. Ο υποκινητής ήταν ο κύριος Κασελάκης πάλι, ο οποίος προχτές σε συνάντηση. Σε κλειό αστυνομικό θα είστε. Ναι. Σε συνάντηση είπε, καλό να είστε πάλι απ' έξω. Ξέρετε, τους νόμους του Λίτς την έχουν ακροδεξοί. Δεν την έχουν αριστεροί. Η δημοκρατία έχει γιατί πολιτική αντιπαράθεση. Λοιπόν, να κατέβει τον κύριο Κασελάκη και γιατί θα βγει αυτό. Η ερώτηση. Όχι, okay, το ρώτησα. Αντιπαράθεση. Αγαπημένη μου, το ρώτησα. Κυρία Κάτσου. Ναι. Επειδή... Γιατί δεν τον αφήνετε να ακούσαμε κατέβει. Ποια είναι ο λαός, η βάση. Και βάζω στους ομοτράπεζους οι οποίοι προέρχονται από άλλο κόμμα του προοδευτικού τόξου. Θα μπορούσαν να ανεχτούν υποψήφιο πρόεδρο, ο οποίος θα είχε κατηγορήσει την αείμνη στη Φόφη γεννηματά για μαύρα χρήματα. Θα είχε στείλει εξώδικο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του. Σε ποιο άλλο κόμμα του συνταγματικού τόξου μπορούσε ο πρόεδρος να κάνει αυτά που έκανε. Να κατηγορήσει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για προϊόν για υποκινούμενο στη διαπλοκή. Χωρίς να φέρει ένα στοιχείο. Ένα πολιτικό στοιχείο. Άρα, ποια είναι αυτή η διαπλοκή, ρε παιδιά. Να μας την πει ο κ. Κασελάκη. Κύριε Κοντρός, για να κλείσω. Οφείλουμε από εδώ και πέρα, ως χώρος, και αφού τελειώσουν οι εργασίες στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, και ξαναεύχομαι καλή επιτυχία, να πω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε
με προγραμματικές θέσεις, εναλλακτική πρόταση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και να δημιουργήσουμε τον πολιτικό χώρο. Λοιπόν, επειδή πάμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας, ο κύριος Τσόγκας και η κυρία Σημητροπούλου. Κυρία Σημητροπούλου. Τελειώνουμε νομίζω την πρώτη ώρα. Ωραία. Θα πάμε σε λίγο σε break. Οπότε από ένα σχόλιο από τον κύριο Τσόγκα στην κυρία πρώτα. Πολύ γρήγορα θα αναφερθώ σε τέσσερα σημεία. Να κλείσω το κομματικό. Αστειεύομαι. Σε τέσσερα σημεία θα ήθελα να αναφερθώ πολύ γρήγορα. Πρώτον, ήταν ξεκάθαρη η δήλωση του Γεωργίου Παπανδρέου όσον αφορά την στήριξή του στον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χάρη Δούκα. Ένα. Δεύτερον, και γι' αυτό αμέσως μετά υπήρξε και η δική του δήλωση του κυρίου Δούκα, όπου τον ευχαριστούσε για την τιμή του, την οποία του είχε κάνει. Δεύτερον, για να το ξεκαθαρίσουμε ως προς το πρόεδρος και δήμαρχος, επειδή και εγώ έχω την τιμή να προέρχομαι από τον αυτοδιοικητικό χώρο, 15 χρόνια είμαι σε αυτό το χώρο, θεωρώ άκρος ενισχυτικό και ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία αυτή τη στιγμή συρρυκνώνεται να υπάρχει ένας πρόεδρος κόμμα ο οποίος θα βοηθάει την αυτοδιοίκηση να ανεβαίνει και να διεκδικεί. Τρίτον, επειδή μιλήσαμε για την αλλαγή, η αλλαγή ναι, είναι ταυτοτικό του ΠΑΣΟΚ, όμως είναι και επιτακτική ανάγκη και προέρχεται μέσα από την κοινωνία. Για να αλλάξεις όμως τη χώρα, πρέπει πρώτα να αλλάξεις εσύ ο ίδιος και θα συμφωνήσω προς την ενότητα η οποία ελέγχθη πριν από λίγο από την κυρία Λελεδάκη, γιατί ενώ ο κύριος Δούκας από την αρχή της προεκλογικής του πορείας ορίζεται καθαρά ενωτικός. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν διάφοροι χαρακτηρισμοί όπως είναι οι Βαρόνοι, οι Φευγάτοι και οι Πρίγκιπες, οι οποίοι χαρακτηρισμοί και πρέπει να απαντηθούν. Και το τελευταίο είναι το εξής. Εάν κάποιος θέλει πραγματικά να έχει ενότητα, είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί τους τομείς, είναι αυτός ο οποίος τις κεντρικές πολιτικές επιτροπές τις θέτει σε δράση. Έρχομαι, και δεν αρνείται, ενώ το δεσμεύτηκε μήνυμα, δημόσια, το debate. Έχω μήνυμα προς αποκατάσταση. Λοιπόν, επειδή η κυρία Λελεδάκη κάτι είπε για τον Νίκο Παπανδρέου πριν. Τι είπα? Ότι δεν ανέφερε το Χάρη Δούκα στο άρθρο. Ήταν έμεση. Λοιπόν, Γιώργο Παπανδρέου. Όχι, όχι, και για τον Νίκο. Είπε ότι ήταν έμεση. Ούτε ο Γιώργος ούτε ο Νίκος δεν τον έφεραν μέσα. Και οι δύο, και ο Νίκος και ο Γιώργος ήταν ξεκάθαροι. Μου στέλνουν και πολλά χαιρετίσματα έχετε. Από ποιον? Θα σας πω μετά. Καλά, μετά θα σας πω. Λοιπόν, μόταμο μου τη στέλνουν. Ο Χάρης Δούκας φαίνεται να έχει αντιληφθεί το πνεύμα των καιρών και την αναγκαιότητα για ανάληψη άμεσης πολιτικής δράσης για την αμφίπλευρη διεύρυνση της παράταξης και τη σύνδεσή της με τις παραγωγικές τάξεις, την αυτοδιοίκηση και την κοινωνία. Λοιπόν, αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Νίκου Παπανδρέου. Άρα αναφέρεται ονομαστικά. Σαφέστατα. Ναι. Λοιπόν, okay, πάμε παρακάτω. Ναι, όχι, απλώς ήταν ξεκάθαρη δήλωση. Και το τελευταίο για να ολοκληρώσω είναι ότι αποφασίζουμε σήμερα Τσόγκα, για το μέλλον μας. Και δεν θέλω να κλείσω μεσοκομματικές αιχμές. Δεν υπάρχουν μεσοκομματικές αιχμές. Σήμερα καλούμε τους ψηφοφόρους να αποφασίσουν για το μέλλον μας, να πάρουν το ΠΑΣΟΚ στα χέρια τους και να ψηφίσουμε τη δύναμη αλλαγής. Σήμερα είναι μια εορταστική μέρα για το ΠΑΣΟΚ. Και για να σας καλοπιάσω και για να συνεχίζετε να ασχολείστε με την ίδια ένταση με το ΠΑΣΟ, αλλά τώρα για την προβολή των θέσεών μας. Ναι, τι είναι αυτό? Είναι το επαιτειακό μας μπλουζάκι των 50 χρόνων. Ορίστε. Ωραία. Ωραία. Τα μαζεύω αυτά. Έχω και από το ΜΟΜΑ από τη Νέα Υόρκη, από το Μετροπόλιταν. Και πάμε όλοι μαζί ενωμένοι την επόμενη μέρα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει, να κοιτάξει να βγάλει και αυτή. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει, έτσι. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία πρωτοφορεί. Βασικά, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρουμε πότε γενέθλια. Δεν είναι τρίτη. Τώρα είχε 50 χρόνια. Με την απουσία. Η Νέα Δημοκρατία πρωτοφορεί στο merchandising. Λοιπόν, ακολουθείτε εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα δεν ξέρει τι σημαίνει λέξη. Λοιπόν, θα το ανακαλύψει κάποια στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, είναι extra large τώρα, δεν ξέρω. Κύριε Βουλέκο, σας τρολάρω. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες ειδικά είναι το βασίλειο των τρολ. Λοιπόν, θες αυτό που έγινε πάλι. Αυτό που έγινε πάλι στο Twitter είναι τέτοιο. Αν υπήρχαν μαχαίρια στο X, θα. Λοιπόν, γι' αυτό δεν ανακατεύομαι αυτό εγώ. Πάμε σε διάλειμμα. Καλή επιτυχία. Πολύ. Καλή επιτυχία. Το βήμα που μας ευχαριστώ τους συναδέλφους για την συντροφιά. Χαλαρά το πήγαμε, γιατί είναι και Κυριακή. Μην το βαρύνουμε.
Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με νέο πολιτικό τραπέζι.